στον επόμενο από τους συμμετέχοντες, στον κύριο Κωνσταντίνο Μαύρο, διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Χαίρετε. Ζούμε πραγματικά, όπως είπε η Γενική Γραμματέας, πολύ ενδιαφέροντες καιρούς στην ενέργεια, κοσμογονικούς, και η ενεργειακή μετάβαση που βρίσκεται σε εξέλιξη σε συνδυασμό με την περαιτέρω εφαρμογή του εξηλεκτρισμού στα ενεργειακά συστήματα, αναμένουμε όλοι να αποτελέσει τον κύριο μοχλό ενίσχυσης των επενδύσεων για την επόμενη μέρα. Ως εκ τούτου, είναι εξαιρετικά σημαντικό τα βήματα του νέου οδικού χάρτη που συζητούμε σήμερα για την επίτευξη των στόχων στη ΣΑΠΕ να είναι σταθερά και μεθοδικά. Όπως άλλωστε προσπαθούμε να είναι και τα βήματα που κάνουμε εμείς στο μετασχηματισμό της ΔΕΗ Ανανεώσιμες προς τη κατεύθυνση αυτή. Στο ενεργειακό περιβάλλον που διαμορφώνεται, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες αναφέρεται να πρωταγωνιστήσει ως κάτοχος του μεγαλύτερου χαρτοφυλακίου ΑΠΕ, αναφέρθηκε άλλωστε και τον πρόεδρο νωρίτερα το πρωί, και είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παίχτες developers στην ελληνική αγορά. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες αποτελεί τη μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που έχει ενεργή δραστηριότητα και στις 5 μορφές ανανεώσιμης ενέργειας. Σήμερα λοιπόν η ΔΕΗ Ανανεώσιμες προωθεί δυναμικά το μελλοντικό της σχέδιο και θα οδηγήσει τα περισσότερα έργα της στις αγορές, στο Target Model. Τα έργα ΑΠΕ πρέπει να ενταχθούν στο Target Model και κινούμαστε ήδη προς αυτή την κατεύθυνση με το πρώτο έργο αυτό της Μεγαλόπολης, φωτοβολταϊκό ισχύος 50 ΜΒ σε παλαιά λειτουργία, το οποίο οδεύουμε στην αγορά. Στοχεύουμε στο μερίδιο 15-20% στην επόμενη τετραετία και είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι με την εγκαθίδρυση της αξιοπιστίας της εταιρείας στην αγορά θα το πετύχουμε. Μιλώντας για αξιοπιστία, θέλω να αναφέρω το εξής. Η εταιρεία συνεχίζει δυναμικά την υλοποίηση του πλάνου της μέσω της έναρξης κατασκευής μεγάλης κλίμακας φωτοβολταϊκών σταθμών στην Τολεμαΐδα. Προς επίρρωση αυτού, ήθελα να σημειώσω το εξής. Τον Αύγουστο του 2020 ξεκίνησε η κατασκευή του μεγαλύτερου στην Ελλάδα αυτοτελούς φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύως 15 ΜΒ και αντίστοιχα υποσταθμού υψηλής τάσης για τη σύνδεση στο σύστημα. Η κατασκευή του σταθμού αυτού ως τμήμα του συνολικού έργου 230 ΜΒ αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 150 μέρες από την έναρξη κατασκευής του. Νομίζω δεν χρειάζεται να εξηγήσω τι σημαίνει αυτό για ΔΕΗ Ανανεώσιμες, αλλά και πόσο σημαντικό είναι για την εγκαθίδρυση της αξιοπιστίας, αλλά και βεβαίως για τον ευρύτερο οδικό χάρτη αυτού που θέλουμε να κάνουμε. Θέλω να σημειώσω ότι το εν λόγω έργο είναι ένα από τα μεγαλύτερα που έχουν κατασκευαστεί μέχρι σήμερα στη χώρα, ενώ είναι τμήμα του κλάστερ 230 ΜΒ, που είναι τα μεγαλύτερα έργα που κατασκευάζονται στην Ευρώπη. Ήδη έχουν ξεκινήσει τα επιπρόσθετα 15 ΜΒ του εν λόγω κλάστερ και βεβαίως, όπως γνωρίζετε, αναμένεται η έναρξη των επιπροσθέτων 200 ΜΒ εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021. Θέλω να σημειώσω εδώ ότι η εταιρεία αναπτύσσει έργα περίπου 2,5 γίγκα στα λιμνητορυχεία, ενώ το συνολικό μας χαρτοφυλάκιο έρχεται περίπου στα 6,2 γίγκα σήμερα και αναμένουμε να το αυξήσουμε κι άλλο. Μιλώντας για οδικούς χάρτες, θέλω να μιλήσω λίγο για την επίτευξη των στόχων αυτής της εταιρείας. Θέλω να πω ότι εντός του έτους του 2020 ξεπερνάμε τον πρώτο μικρό στόχο των 200 ΜΒ ήδη, εγκατεστημένος ισχύος, παρά τον κορονοϊό, παρά όλα τα προβλήματα της καθυστερήσης, ενώ αναμένουμε να ξεπεράσουμε τα 250 ΜΒ εντός του πρώτου εξαμήνου του επόμενου έτους. Επομένως, ο μεσοπρόθεσμος στόχος για 500 ΜΒ σε 24 μήνες είναι εκεί, παραμένει εκεί, είναι απόλυτα εφικτός, παρά τις αντίξωες συνθήκες που έχει επιφέρει η πανδημία, ενώ η εταιρεία αναμένεται να αναπτύξει έργα άνω του 1,5 γίγκα στα επόμενα 3 χρόνια. Αναφέρω ακόμα ότι πέραν της οργανικής ανάπτυξης, η σύναψη στρατηγικών συνεργασιών αποτελεί ένα απόσπαστο δωμάτιο της δικής μας στρατηγικής, με τη ανανέωση να έχει προβεί σε υπογραφή μνημονίων κατανόησης, τα οποία προχωρούν σιγά-σιγά σε κατάρτιση συμφωνιών με σημαντικές πολυεθνικές ενεργειακές εταιρείες και βεβαίως εξετάζουμε πώς θα αναπτύξουμε περαιτέρω έργα να διευρύνουμε την εγκατεστημένη μας ισχύ τόσο σε φωτοβολταϊκά όσο και σε ολικά. Να πω επίσης ότι η εταιρεία θα διερευνήσει, διερευνά ήδη μάλλον, τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων τεχνολογικών όπως υπεράκτια αιωλικά ή πλωτά φωτοβολταϊκά. Ερχόμενος τώρα στον οδικό χάρτη για την επίτευξη των εθνικών στόχων στα ανανεώσιμα, που είναι άλλωστε και το θέμα του εν λόγω πάνελ, θα ήθελα να αναπτύξω μερικά σημεία τα οποία κρίνω ως πάρα πολύ σημαντικά, τα οποία βέβαια ήδη ανέφερε η Γενική Γραμματέας, να τα θέσω όμως από την πλευρά της αγοράς. Θέλω να πω το αυτονόητο, η απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας σε όλα τα στάδια, όπως ενδεικτικά δασικά θέματα πολεοδομικά, τα οποία δεν είναι μόνο στη Γενική Γραμματεία εκεί, είναι εξαιρετικά σημαντικά για να προχωρούμε λίγο πιο γρήγορα.
Είναι σημαντικά, σημαντικό να κοιτάξει κανείς αναφορικά με τα πολύ μεγάλα έργα το ειδικό καθεστώς με εύλογους χρόνους, με fast track διαδικασία. Θεωρούμε ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να ζούμε το φάκελο-φάκελο για κάθε υπηρεσία, για έργα όπως 1-2 γίγκα, τα οποία αναπτύσσουμε και να καλούμαστε να ακολουθούμε διαδικασίες που ακολουθεί κάποιος για ένα έργο 500 kW. Αναφέρθηκε νωρίτερα και θέλω να το τονίσω ως πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα για τον οδικό χάρτη, η ενίσχυση των δικτύων μεταφοράς. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Πιστεύω ακράδαντα, και θα το αφήσω ως τίτλο, ότι χρειάζεται νέος προγραμματισμός που θα διευκολύνει την ενεργειακή μετάβαση για τις επενδύσεις τόσο του ΑΔΜΙΕ όσο και του ΔΕΒΙΕ. Ερχόμενος τώρα στα δικά μας και πώς βλέπουμε νέες τεχνολογίες, νομίζω ότι κοιτώντας τόσο εμείς όσο και άλλοι ξένοι ή εγχώριοι επενδυτές, χρειάζεται να δούμε τα offshore αιωλικά με κεντρικό πλάνο, είτε επιλέγοντας το μοντέλο ανάπτυξης σε κρατικό επίπεδο κεντρικά, για τη χωροθέτηση μιλάω, είτε ακολουθώντας τη σημερινή πρακτική των ΑΠΕ. Νομίζω το Υπουργείο βλέπει και γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα δύο μοντέλα που αναπτύσσονται στην Ευρώπη και κάπως θα πρέπει να κινηθεί σχετικά μας. Αναφέρθηκε το πλάνο για την αποθήκευση και τα υβριδικά. Μιλάμε για δύο θέματα που πρέπει να γίνουν άμεσα. Ειδικά η αποθήκευση που ταιριάζει απόλυτα με το Target Model και τη μεγάλη διείδηση των ΑΠΕ. Είπε η Γενική Γραμματέας για τα υβριδικά. Θεωρώ και αναφέρθηκε ήδη, θέλω να προσυπογράψω και να δυναμώσω το επιχείρημα. Στα μίδια συνδεδεμένα νησιά έπρεπε όλα τα νησιά μας να απεξαρτηθούν στο μέγιστο δυνατό από μαζούτ και ντίζελ, όταν μάλιστα υπάρχει τέτοιο αιωλικό και ηλιακό δυναμικό. Όπως και στην υπηρετική χώρα, θα πρέπει να φτιαχθεί ξεκάθαρο πλαίσιο για τα υβριδικά, αλλά και για storage behind the meter, καθώς πιστεύω ότι έτσι θα υπάρξει καλύτερο stability για την αγορά, αλλά και για το σύστημα. Δεν χρειάζεται να αναφέρω ότι, όπως είπαμε για τα offshore αιωλικά, για τα παράκτια, είναι σημαντικό να υπάρξει σαφές πλαίσιο για τα πλωτά φωτοβολταϊκά, ρυθμιστικό, περιβαλλοντικό, τιμολόγηση, χωροταξικό κτλ. Κλείνοντας έτσι τη μικρή παρέμβαση για τα ρυθμιστικά, θεωρώ και πιστεύω πάρα πολύ ότι τα ΑΠΕ είναι συνυφασμένα με net metering, με αποκεντρωμένη παραγωγή κλπ. Άρα είναι σημαντικό να γίνει πιο ελκυστικό το net metering, πιο απλό. Μιλάμε για την πεμπτουσία των ΑΠΕ, όπου πρέπει να γίνονται μέσα και δίπλα στους καταναλωτές, προκειμένου να υπάρχει μείωση απολειών, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του ενεργειακού συστήματος. Άλλωστε, αυτό συνάδει απόλυτα τόσο με την επέκταση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, όσο και γενικά με το smart grid, smart city κτλ. Γενικά τώρα, πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην αγορά για επενδύσεις και πιστεύουμε ότι τελικά το ΕΣΕΚ θα επιτευχθεί και κατά πάσα πιθανότητα, καθώς τιμή δεσμευτικό θα ξεπεραστεί σημαντικά. Εφόσον υπάρχει μεταβατική περίοδος προς την αγορά και συνεχιστούν οι διαγωνισμοί, ίσως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να σκεφτούν όλοι οι αρμόδιοι να είναι μεικτή και αργά προς το 2021 δεδομένου του COVID, αλλά και της έλλειψης όρημων έργων. Τέλος, θέλω να τονίσω τη θέση μας ως όμιλος, αλλά και ως διανεμόσιμος μας. Τα ΑΠΕ δεν έχουν ανάγκη πλέον από επιδοτήσεις, είναι ανταγωνιστικά και πρέπει να ενταχθούν άμεσα στο target model. Επίσης, για να υπάρξουν ΑΠΕ, για να πιαστούν οι στόχοι, πρέπει να βοηθηθούμε όλοι στην αγορά να ενημερωθεί η κοινή γνώμη για τα ΑΠΕ, τα ωφέλη μέσω καμπάνιας κλπ., ώστε να μην υπάρχουν αντιδράσεις. Τόσο για τα ΑΠΕ, όσο και τα δίκτυα μεταφοράς. Τα ΑΠΕ ρίχνουν την τιμή, ο καταναλωτής υποφελείται. Είναι ένα θέμα το οποίο άκουσα κατά κόρον από το πρωί μέχρι σήμερα και πρέπει αυτό να επικοινωνηθεί. Να γίνουμε όλοι κοινωνοί ότι εδώ είναι ένας δρόμος χωρίς επιστροφή. Είναι θετικός δρόμος προς όλους. Και έτσι κλείνοντας, μια και βλέπω έτσι στην άκρη της οθόνης, θέλω να σου πω και ένα νέο της τελευταίας στιγμής που έχει να κάνει με τον οδικό χάρτη των ΑΠΕ και τον οδικό χάρτη της εταιρείας. Πριν από λίγο ολοκληρώσαμε τις διαγωνιστικές διαδικασίες του διαγωνισμού για τη Μεγαλόπολη, το φωτοβολταϊκό, το 50 MW που πάει σαφέστατα ως πρώτο έργο στο Target Model. Και θέλω να σας πω ότι λάβαμε 8 προσφορές από Tier 1 κατασκευαστικές εταιρείες, γεγονός που καταδεικνύει τόσο την εμπιστοσύνη στην εταιρεία, τόσο όσο και στην αγορά και το target model αυτό καθεαυτό. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση και αναμένω να ακούσω με μεγάλη ανυπομονησία τους επόμενους ομιλητές. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαύρε, και για τη σαφήνεια της τοποθέτησης και για την είδηση που μας δώσατε της τελευταίας στιγμής. Θα περάσω στο